Και σε αυτό ακριβώς το θέμα, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε και θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Δήμαρχος Κομωτινής. Κύριε Γκαράνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Φαντάζομαι πως ακούσατε το μέρος τουλάχιστον του ρεπορτάζ το οποίο προηγήθηκε και αναφέρεται στην δική σας αποχώρηση από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την κυρία Μπακογιάννη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία φαίνεται ότι αντιλήφθηκε την αποχώρηση ως ευθυξία εκ μέρους σας σε σχέση με το γεγονός ότι ζητήσατε μια διαφορετική πλατφόρμα για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού σε σχέση με αυτήν που ήδη υπάρχει. Το σχόλιο σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτό ήταν το ένα θέμα. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα θέματα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τα σωστά. Οποία... Λοιπόν, εγώ λοιπόν εξέφρασα την δυσαρέσκειά μου για τρεις λόγους. Ο ένας ήταν σχετικά με το πρόγραμμα το οποίο είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη και γενικότερα η Επιτροπή, που αφορούσε τη Θράκη, τη συσκέψη στη Θράκη. Η συσκέψη λοιπόν που έγινε στη Θράκη, αν πάρετε το πρόγραμμα και δείτε, είναι συσκέψη από φορείς, από το μικρό το μέχρι το μεγαλύτερο, αγνοώντας, εφόσον έχει έρθει στην Κομωτινή και γινόταν σύσκεψη στην περιφέρεια, το Δήμαρχο Κομωτινής, δηλαδή το μεγαλύτερο Δήμο της Ροδόπης, που είναι και όπως γνωρίζετε και πρωτεύουσα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και το Διοικητικό Κέντρο. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι όταν έρχεσαι σε μια περιοχή και δεν βλέπεις τον Δήμαρχο του μεγαλύτερου Δήμου, νομίζω υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο που συζητήσαμε και της είχα αναφέρει είναι ότι θα έπρεπε σε αυτή τη σύσκεψη να υπάρχει και ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Αυτό όχι για ένα λόγο, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και στην ΠΕΔ αλλά και γενικότερα που αφορούν τις προτάσεις που κάνει ο κάθε νομός, ο κάθε δήμος, ο κάθε φορέας στην Επιτροπή για την Ανάπτυξη Θράκης, που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η ΠΕΔ να έχει μια συνολική, ένα συνολικό σχέδιο για τη Θράκη με τους δημάρχους φυσικά και θα μπορούσαμε να το είχαμε καταθέσει ώστε και να μην υπάρχει αποπροσανατολισμός των στοχεύσεων, αλλά πέρα από αυτό και να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη αυτών που ζητάμε και εμείς σαν δήμαρχοι, αλλά και σαν φορείς. Αν πάρετε σήμερα εκεί με 100% σίγουρος στην πλατφόρμα, θα δείτε ότι αυτά που ζητάει ο νομός Ξάνθης, ο νομός Ροδόπης και ο νομός Εύρος είναι τα ίδια πράγματα. Εδώ λοιπόν θα υπήρχε μια διαφορετική ατζέντα, θα υπήρχε ένα διαφορετικό σχέδιο το οποίο θα το είχαμε οργανώσει όλοι οι δήμαρχοι, πάλι με τους φορείς των Δήμων μας, τον νομό μας, και θα μπορούσε να είχαμε κερδίσει και σε χρόνο αλλά και γενικότερα σε ιδέες και σκέψεις. Κύριε Δήμαρχε, θεωρείτε ότι σας ειρωνεύτηκε η κυρία Μπακογιάννη? Νομίζω αυτό το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Και το τρίτο να σας πω που αφορά την διαδικασία και της πλατφόρμας, δεν είναι δυνατόν η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι αυτή που έχετε κοντά με τους πολίτες, αυτή που γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής, να μπαίνει σε ένα ίδιο καθεστώς με τους υπολείπους για να πάει στην πλατφόρμα της Επιτροπής και να βάλει τις στοχεύσεις που έχει για την Θράκη. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε η Επιτροπή, εφόσον θεωρεί ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έχει ένα βάρος, να πάει ξεχωριστά με τους δημάρχους ή να υπάρχει μια ξεχωριστή πλατφόρμα στην οποία θα μπορούμε να αναπτύξουμε τις ιδέες μας και τα σενάρια που μπορούν να γίνουν στην περιοχή μας. Αυτά τα τρία. Λοιπόν, από αυτά τα τρία η κυρία Μπακογιάννη κράτησε μόνο το τελευταίο. Κύριε Γκαράνη, φαίνεται και από τα λεγόμενα της ίδιας της Προέδρου ότι αυτή η επίσκεψη στην περιοχή είναι μία εκ των επισκέψεων που θα ακολουθήσουν όσο θα διαρκέσει η Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί για την ανάπτυξη της Θράκης. Τι αξιώνεται για τις επόμενες? Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν επόμενες, γιατί όπως ακούσατε η κυρία Μπακογιάννη είπε με κόπο, λόγω της πανδημίας, με πόνο και άλλα τέτοια. Οπότε εγώ δεν πιστεύω και δεν ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερη συνάντηση ή τρίτη. Μπορεί να μας καλέσει στην Αθήνα, αυτό είναι άλλο. Αλλά στην περιοχή μπορεί να φύγει και ακόμα μια φορά έτσι, πάλι γρήγορα, σε τρεις μέρες να περάσει και τους υπόλοιπους δήμους. Σκεφτείτε ότι το Βόρειο Εύρο δεν τον έχει δει καθόλου. Άρα η επόμενη συνάντηση και συσκέψεις θα είναι, φαντάζομαι, σε εκείνη την περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι ξανά από την περιοχή μας δύσκολα θα ξαναπεράσουμε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα έπρεπε, εφόσον υπήρχε και πρόγραμμα συσκέψεων, θα έπρεπε και ο Δήμος Κομωτινής, να είναι σε μια ξεχωριστή σύσκεψη για να συζητήσει τα προβλήματα της περιοχής. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Κύριε Γκαράνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά στο σημείο αυτό. Να είστε καλά.